Κύριε Ζαφύρη, πρόσφατα με επιστολή σας διατυπώσατε τις ενστάσεις σας σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία αξιοποίησης των θερμών πηγών του Πολυχνίτου. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς ποια είναι η διαφωνία σας σε σχέση με το χειρισμό της Δημοτικής Αρχής. Συνεχίζουμε μάλλον την τελευταία συνέντευξη που έδωσα που αφορούσε συνολικά το γεωθερμικό πεδίο. Και εκεί είναι και η ένσταση, εκεί πηγάζει η ένσταση που διατυπώνω. Το γεωθερμικό πεδίο του Πολυχνίτου έχει μια δυναμικότητα συνολική 300 κυβικά την ώρα δίνει σε 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα περιοχή, όπου μέσα βρίσκονται οι θερμοπηγές του Πολυχνίτου και του Λισβορίου, βρίσκεται το θερμοκήπιο, ο Ξηρόκαμπος, και μέσα εκεί θα αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητες οι οποίες είναι μέσα στην πρόταση που κάναμε για το γεωθερμικό πεδίο. Το γεωθερμικό πεδίο είναι ενιαίο, επομένως ό,τι τραβάμε από εδώ λείπει από εκεί, λείπει από κάποια άλλη δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο διαχείρισης συνολικά του γεωθερμικού πεδίου, το οποίο να επιτρέπει να αναπτυχθούν αρμονικά δραστηριότητες. Μία δραστηριότητα είναι θερμοπηγές. Οι θερμοπηγές δεν είναι κάτι ανεξάρτητο, παίρνω και τραβάω όσο θέλω. Μπορεί να τραβήξω παραπάνω και να λείπει από κάπου αλλού. Γι' αυτό λοιπόν και το κράτος, το Υπουργείο, μας ζήτησε να γίνει ενιαία διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, εμείς υποβάλαμε την πρόταση το φθινόπωρο, τέτοια εποχή περίπου πέρσι, για να πάρουμε τη διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου στο διαγωνισμό που έβγαλε η αποκεντρωμένη περιφέρεια. Είμαστε ο μοναδικός που διαγωνίστηκε και πήγαμε πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Έκτοτε δεν υπάρχει απάντηση. Κάπου κολλάει το θέμα και μπορώ να σας πω τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει. Άρα λοιπόν ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν έχει στα χέρια του το γεωθερμικό πεδίο. Το να βγάλεις διαγωνισμό και να δώσεις ένα κομμάτι σε έναν ιδιώτη χωρίς να έχεις στα χέρια σου το γεωθερμικό πεδίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν θέλετε, και από τη μεριά του επιχειρηματία του δημιουργεί μια ανασφάλεια αν η όρη που θα συμφωνήσει με το Δήμο και η επένδυση που θα κάνει αν είναι συμβατή με το γεωθερμικό πεδίο. Διότι η καθυστέρηση αυτή που είναι πλέον πολύ μεγάλη μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ακύρωση του διαγωνισμού. Πώς είναι η καθυστέρηση ακριβώς? Πότε η καθυστέρηση, εμείς υποβάλαμε το αίτημα τον Οκτώβριο, στα μέσα Οκτωβρίου υποβάλαμε το αίτημα. Το 21. Υποβάλαμε τη μελέτη και το σχέδιο. Αυτό αξιολογήθηκε, πήγε πολύ ψηλά στη βαθμολογία και υπάρχει, εξ όσων γνωρίζω, ένα πρόβλημα που αφορά στο θέμα της διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου. Δηλαδή συγκεκριμένα η ΡΑΕ ένα κομμάτι από την εκμετάλλευση που υποβάλαμε αφορά παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποκεντρωμένη ζητάει η ΡΑΕ να γνωμοδοτήσει από αυτού ότι ναι συμφωνούμε με αυτό. Η ΡΑΕ απαντάει ότι εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω σε ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι σχέδιο προς υλοποίηση αλλά είναι ένα σχέδιο ακόμα, το οποίο πρέπει να πάει στο β' στάδιο για να γνωμοδοτήσω εγώ. Έτσι κάνω. Δεν μπορώ να δίνω άδειες σε σχέδια γενικόλογα, τα οποία μπορεί να μην οδηγήσουν σε έργα και δεν θα ξέρω τελικά τι μου γίνεται. Και γιατί ζητήθηκε άδεια από την ΡΑΕ αυτή, αφού. Αυτό λοιπόν έγινε από την αποκεντρωμένη περιφέρεια. Ήταν στα πλαίσια του διαγωνισμού. Υπάρχει τέλος πάντων μια διαφωνία αν η ΡΑΕ πρέπει να γνωμοδοτήσει ή όχι. Η αποκεντρωμένη λέει ότι πρέπει να γνωμοδοτήσει. Η ΡΑΕ λέει όχι. Σε αυτή τη φάση. Αργότερα ναι. Αυτό το θέμα είναι κάτι που έπρεπε ο Δήμος να ασχοληθεί, αφού πέρασαν κάποιοι μήνες, να ασχοληθεί, να το συζητήσει και να βρεθεί μια άκρη. Είναι απλό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, καθυστερεί. Όταν πλησιάζει ένα χρόνο την καθυστέρηση πλέον, εκεί αρχίζουν και υπάρχουν επικίνδυνα ζητήματα. Ότι μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να επαναληφθεί. Και αν επαναληφθεί, μπορεί ο Δήμος. Ο διαγωνισμός σας προς τις θερμοπηγές. Όχι, ο διαγωνισμός για τη διαχείριση του συνόλου του γεωθερμικού πεδίου. Άρα δηλαδή, να βρεθεί ο X, που επιχειρηματίας που κάνει μια προσφορά, να βρεθεί να μιλάει με κάποιον ιδιώτη και όχι με το Δήμο. Επομένως, για το Δήμο είναι πρώτη προτεραιότητα να πάει στο Υπουργείο, στην αποκεντρωμένη και στη ΡΑΕ και να λύσει το θέμα. Και να προχωρήσει στην υπογραφή τη σύμβαση για την παραχώρηση του γεωθερμικού πεδίου. Αυτό δημιουργεί μια ασφάλεια και στον επιχειρηματία. Αυτό είναι το ένα και είναι βασικό. Εκεί λοιπόν δείχνει ο Δήμος αδικαιολόγητη για μένα καθυστέρηση και αδράνεια. Και φοβάμαι ότι αν δεν λυθεί γρήγορα, επειδή βλέπω τι γίνεται, ότι τρέχουμε για προεκλογική εκστρατεία, να κάνουμε πλακώστρα, να κάνουμε παιδικές χάρες, να κάνουμε το ένα τ' άλλο,
και μεγάλα ζητήματα καθυστερούν. Όπως είναι το αντιπλημμυρικό της Καλονίας. Καθυστερεί, δεν υπογράφεται σύμβαση. Και εκεί ένας διαγωνιζόμενος καθυστερεί, δεν υπογράφεται σύμβαση. Φοβάμαι ότι αν μπει στη λογική αυτή, θα πάμε να συζητάμε να δώσουμε τις θερμοπηγές χωρίς να έχουμε το ίδιο θέρμα τα παιδιά. Συνολικά. Δηλαδή, έχω τη θερμοπηγή, μπορώ να δώσω την άδεια, αλλά δεν έχω το υγρό το οποίο θα δίνω στον επιχειρηματία. Καταλάβατε. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το γεωθερμικό πεδίο, το σχέδιο διαχείρισης που έγινε, περιλαμβάνει και κάποιες πλευρές οι οποίες είναι ιδιαίτερες. Δηλαδή, ένα κομμάτι είναι να δοθεί θερμότητα σε δημόσια κτίρια στον πολυκίνητο, όπως είναι σχολεία, αστυνομία, το κέντρο υγείας, αλλά και σε σπίτια. Και να δοθεί μαζικά. Ο πολυκίνητος είναι ένα χωριό, το οποίο εγώ θυμάμαι τα δεκαετία του 60, τα στοιχεία λένε μάλλον, γιατί είμαι πολύ μικρός τότε, τα στοιχεία λένε ότι είχε 8-8.500 πληθυσμό και τώρα 1.500. Άρα είναι γεμάτος άδεια σπίτια. Θέλουμε, στα πλαίσια αυτό που είχα συζητήσει εγώ με επιχειρηματίες ενδιαφερόμενους για το γεωθερμικό πεδίο, τους έβαζα το ζήτημα αυτό. Σκέπτεστε να κάνετε ένα μεγάλο πεντάστερο ξενοδοχείο στην περιοχή που θα έρχονται, θα μένουν εκεί και θα κάνουν, ή μπορείτε εναλλακτικά να σκεφτείτε να μένουν στα σπίτια μέσα στον πολυκίνητο και να έρχονται εκεί. Άρα μιλάμε για ένα κέντρο θερμαλισμού. Αυτό λοιπόν, εάν δεν έχεις την διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου, είναι ένα θέμα που πρέπει ο άλλος να το λάβει υπόψη του. Ότι ο Δήμος, ναι, το έχει το εργαλείο και σκέπτεται αυτό το πράγμα να κάνει. Και σας λέω χαρακτηριστικά ότι η ενέργεια που τότε, τα σενάρια που παίξαμε για την ενέργεια, ήταν πιο χαμηλή από το τότε φυσικό αέριο, από την ξυλόμαζα, από το μαζούτ. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο πιο οικονομικό γίνεται στις σημερινές συνθήκες να δίνω ενέργεια τέτοια. Και εκεί τώρα είναι σημαντικό, διότι αξιοποιώντας τα σπίτια του πολιτισμού, δίνεις θερμότητα, μπορεί να είναι εργαλείο που να καλέσεις ψηφιακούς νομάδες, να καλέσεις βορειοευρωπαίους οι οποίοι θέλουν να ξεχειμονιάσουν από τον κρύο χειμώνα, το βαρύ που έχουν πρόβλημα και εκεί θέρμανση, να έρθουν εδώ στα νότια κλίματα. Είναι και σε σχέση, συνδυάζεται αυτό και με... Μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά. Τις θερμοπηγές και τουριστικά και τα λοιπά. Τώρα, επιπλέον, ο σχεδιασμός που ήταν είναι ότι να δοθεί ψήξη, γιατί ξέρετε από το υγρό το θερμό μπορούμε με κάποια διεργασία, φυσική διεργασία που γίνεται, να δώσουμε ψήξη, να δώσουμε κρύο νερό στο θερμαλιστικό κέντρο ή στο ξενοδοχείο που πρόκειται να κάνει επιχειρηματίας. Είναι μια σειρά παραμέτρους οι οποίοι είναι σημαντικοί, που πρέπει ο Δήμος να έχει δεδομένο ότι έχει το γεωθερμικό πεδίο και μετά να πάει σε διαπραγμάτευση. Είναι κάτι που δείχνει, αν θέλετε, και σοβαρότητα στο σχεδιασμό. Δεν είναι τυχαίο που τόσα σχέδια επί δεκαετίας έχουν αποτύχει. Μην κάνουμε κι εμείς άλλο ένα τώρα, προκειμένου να βιαστούμε, να δείξουμε ότι κάτι γίνεται. Τα βήματα είναι προδιαγεγραμμένα. Να ακολουθηθούν και ας πάμε λίγο παραπίσω. Δεν πειράζει. Ένα επιπλέον που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτά τα project, τα μεγάλα, τα οποία έχουν διάρκεια, προκειμένου να αποδώσουν οικονομικά, χρειάζεται μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, μιλάμε για 30 χρόνια εκμετάλλευση. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τύχουν τις ευρύτερες δυνατές συνένεσης. Τις ευρύτερες δυνατές συνένεσης από την τοπική κοινωνία και τη δημοτική, και το Δήμο δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο ώστε να υπάρχει, να μπορούν να πάνε μακριά. Εμείς δεν θα είμαστε. Η μεγάλη συντηρητική πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων που είναι τώρα δεν θα είναι μέχρι να τελειώσει το project αυτό. Άρα χρειάζεται και τοπική συνεννόηση ευρύτερη, διαπαραταξιακή, χρειάζεται και η τοπική κοινωνία να είναι θετική και να είναι διακριτό το κέρδος που θα έχει, το όφελος που θα έχει η τοπική κοινωνία, γιατί είναι πόρος που ανήκει στον τέος Δήμο Πολυκίνητο. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα για να πάνε χρειάζονται αυτό να γίνει. Θα σας θυμίσω ότι αντίστοιχα έργα, τα οποία είναι ΣΔΙΤ, με συμβάσει παραχώρησης, εγώ το έχω ζήσει, δούλευα τότε στα δημόσια έργα και παρακολουθούσα. Έργα μεγάλα τέτοια δεν υπογραφόταν συμβάσεις. Δεν κοιτάζαν να υπογραφούν συμβάσεις σε προεκλογική περίοδο. Προεκλογική περίοδο το κλίμα είναι έντονο, είναι πολλές φορές και τοξικό, δεν γίνεται κουβέντα επί της ουσίας, δεν μπορεί να βγει άκρη. Συνήθως, εγώ θυμάμαι την Αττική Οδό, ήταν τελειωμένη η σύμβαση το 2000. Και είπε τότε ο Υπουργός, ήταν ο Λαγιώτης, μετά τις εκλογές,
μετά τις εκλογές θα το δούμε. Όποιος πάρει τις εκλογές θα το συζητήσει και θα έχει τετραετία μπροστά του. Και έτσι έγινε. Και υπήρχε μια συνένεση. Και έγινε ένα καλό έργο, βέβαια, με υπερβάσεις κλπ. Αλλά συνήθως σε αυτά τα έργα ακολουθείται αυτή η πρακτική. Δεν είναι να το μπλέξω, να το έχω εργαλείο για να λέω το έκανα και αυτό. Όχι, το προχώρησα, το οριμάζω και είναι σε διαδικασία να γίνει. Και η επόμενη δημοτική αρχή θα έχει μια πενταετία μπροστά της να το διαχειριστεί με όλα τα δεδομένα στα χέρια της. Εσείς σκέφτεστε να είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Δεν έχω αποφασίσει. Προς το παρόν παρακολουθώ και συμμετέχω κριτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο στα έργα τα οποία γίνεται από τη Δημοτική Αρχή. Αυτό που δυστυχώς βλέπω είναι ότι υπάρχει μια μονομέρεια στα έργα που γίνονται και αυτό γίνεται σε βάρος άλλων έργων τα οποία είναι μακράς πνοής. Όταν λέτε υπάρχει μονομέρεια. Δηλαδή, συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γίνονται π.χ. εκτεταμένα πλακόστρωτα σε χωριά. Ωραία, να γίνουν. Ωραία, αλλά όταν πάνε λεφτά τα οποία είναι για διαχείριση δάσους, είναι για άλλες δραστηριότητες, π.χ. για μελέτες που πρέπει να γίνουν για να οριμάσουν έργα εν ώψη του νέου ΕΣΠΑ, τα κάνω εγώ εκεί πρακτικά και ότι είναι επόμενη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, δημιουργώ αφαίρεση πόρων, έργα μεγάλα τα οποία γίνονται, τα οποία δεν βγαίνουν οικονομικά. Για να βγουν οικονομικά, π.χ. ας πούμε όπως στο στάδιο του πολιτικού, σε λέω παράδειγμα για την περιοχή εκεί, για να βγουν οικονομικά και ο Δήμος να συμβάλλει με το δικό του ποσοστό, το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο στο σχεδιασμό του έργου, πρακτικά πρέπει να δεσμευτούν πόροι και από την επόμενη Δημοτική Αρχή. Είναι έργα τα οποία σχεδιαστήκανε με το σκεπτικό ότι θα έχουμε μεγάλες εκτόσεις οι εργολάβοι και δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή οι εκτόσεις είναι μηδενικές. Τα λεφτά που θα βρεθούν. Δηλαδή θέλει ένα ανασχεδιασμό όλο και για τα έργα τα οποία έχουν υποθεί αλλά και για τα που έχουν σχεδιαστεί να πούμε και τα έργα τα οποία πάνε να δημοπρατηθούν. Το Κεντρικό Υπουργείο έχει συζητάει συνέχεια στις αλλαγές τις οποίες γίνονται και εμείς πρέπει να πάμε με τέτοια λογική. Δεν μπορεί έχουμε ένα καλό εργολάβο και ο οποίος δεν βγαίνει και αποχωρεί από το έργο ή τραβιέται πίσω και πάμε σε ένα εργολάβο που είναι αφαιρέγγιος διότι μας έχει τάξει ότι θα το κάνει. Αυτά θα τα βρει η Δημοτική Αρχή και τούτη και η επόμενη, κυρίως η επόμενη, γιατί μέχρι τώρα θα δείξουμε ότι έχω κάποιον και τρέχει και μετά ο επόμενος θα παραλάβει τα προβλήματα να τα λύσει. Δηλαδή κάνω κάτι το οποίο στις εκλογές θα μπορεί να απολυθεί ότι κάνω και αυτό, ενώ δεν είναι έτσι, είναι υπονομευμένο το έργο το οποίο θα γίνει. Υπάρχουν τέτοια θέματα πάρα πολλά μέσα στο Δήμο και βέβαια είναι και άλλα τα οποία έρχονται να γίνουν έργα τα οποία γίνονται χωρίς μελέτες, χωρίς κοστολόγια. Δηλαδή ζητείτε από τη Δημοτική Αρχή να εγκρίνει τον προϋπολογισμό χωρίς να υπάρχει. Είναι έργα όπως σας είπα τα πλακόστρατα τα οποία γίνονται δηλαδή σε χωριά συγκεκριμένα δεν είχαμε εικόνα, ούτε μελέτες υπήρχαν ούτε τίποτα, τα καταψηφίσαμε. Αυτά έχουν ως μη σκανδάλου. Δηλαδή κάνω ένα έργο χωρίς να ξέρω το κοστολόγιο του ποιο είναι, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά ποιο είναι, μην υπάρχει μελέτη. Είναι δυνατόν, έχουμε τέτοια θέματα σοβαρά μέσα στο Δήμο.